για την διάθεση που είχε να ενημερωθεί για ποιο λόγο ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον Νέο Σπορτό. Ξέρω πάρα πολύ καλά το ότι η Θεσσαλονίκη είναι ταλαιπωρημένη με την ιστορία του Μικρό. Ξέρω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Ξέρω ότι εγώ δεν έχω κανένα θεσμικό ρόλο πια για να διεκδικήσω πράγματα. Αλλά ξέρω επίσης ότι ο πολιτισμός για τη Θεσσαλονίκη είναι νούμερο ένα περιουσιακό στοιχείο. Και δεν μπορώ να το πω, ξέρω ότι μετά ξέρω το στοιχείο. Το θέμα δεν είναι πολιτικό, ξεκαθαρίζουμε. Είπα και στον πρόεδρο ότι το θέμα δεν είναι πολιτικό, πρέπει όλοι μαζί, οι οποίοι πιστεύουμε σε αυτή την ιστορία, είτε είναι Σεριζέ, είτε είναι Δημοκράτες, είτε είναι Συμπουέτες, είτε είναι οτιδήποτε, πρέπει να παλέψουμε ώστε να διατηρηθούν οι σύνδετα τα αρχαία. Αυτά είναι μια ιστορία η οποία είναι αντίστοιχη με την Κομπία και εάν θέλουν να το συνειδητοποιήσουν λιγάκι οι συμπολίτες, πρέπει να καταλάβουν ότι να μείνουν οι σύνδετοι το 20, τέλος του 20, αρχές του 21 το μετρό θα λειτουργεί. Μπορεί να κάνει και ένα χρόνο να λειτουργήσει ως αρχές του Βασιλέου, αλλά αυτό το πράγμα σημαίνει στην Αθήνα. Ένα χρόνο έκανε να σταματάει το μετρό στο σταθμό Μοναστηράκη και κανένας δεν είπε τίποτα. Γιατί, διότι δεν υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση. Αυτή τη στιγμή όλη η ιστορία ξεκίνησε από μια πολιτική εκμετάλλευση από διάφορους πολιτικούς μικροπαράγοντες της Αθήνας. Ποιοι είναι αυτοί? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπράβο, τα ξέρετε, παιδιά, καλύτερα από μένα. Εγώ να πω. Καλά, εδώ που φτάσαμε, δεν πρέπει να έχουμε ονόματα. Τα ονόματα πρωταγωνιστούν σε εφημερίδες κάθε μέρα.